Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, καλωσορίσουμε στο στούντιο τον α, Παύλο Τσίμα. Νομίζω ότι και αυτά τα μπρο-πίσω και η τρικυμία που επικρατεί στι ΗΠΑ έχουν παίξει το ρόλο τους στην κρίση που επικρατεί ναι. γενικότερα στη Μεσόγειο. Τι λες, Παύλο. Ναι, σίγουρα. Ε, ε, είναι φανερό ότι η Λιβύη για τον Ερντοάν ήταν το επόμενο βήμα μετά τη Συρία. Στη Συρία αισθάνθηκε ότι βγήκε νικητή. Πρώτα απ' όλα βγήκε στο εσωτερικό τη χώρα ναι. νικητή, διότι άφησε τη δημοτικότητά του, ε, αποδυνάμωσε την αντιπολίτευση, είναι κυρίαρχο ξανά uh -huh. σε μια Τουρκία Όπου η ισχύ του έμοιαζε στην αρχή να, του, και του καλοκαιριού να κλονίζεται. το χρησιμοποιεί προ το εσωτερικό αλλά και προ το ναι, εξωτερικό αλλά... αυτή τη νίκη του στη Λιβύη. Στη... Νίκησε στη Μα, Συρία, διότι επίση οι δύο μεγάλοι παίκτε τη περιοχή, ΗΠΑ και Ρωσία, εντέλει φανεί για να το κάνουν το χατήρι. Mm -hmm. Η Λιβύη δεν είναι Συρία. Η Λιβύη δεν είναι Συρία πρώτον, γιατί η Αμερική δεν παίζει τέτοιο, τον ίδιο ρόλο που έπαιζε στη Συρία. Και εκείνοι που παίζουν ρόλο στη, Συρία, στη Λιβύη δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσουν στην Τουρκία. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Η κίνηση με τη Λιβύη φέρνει απέναντι στην Τουρκία ένα πολύ ισχυρό μέτωπο αντιδράσεων όλων, χωρίς εξαίρεση των uh, παικτών της περιοχής, ξεκινώντας από την Αίγυπτο που έχει το πιο άμεσο mm. ζωτικό σφαίρο. Τώρα, ε, εδώ φαίνεται ότι τρέχει ένας πολυεπίπεδος διπλωματικός μαραθώνιος από την από πλευρά, τη πλευρά της Αθήνας, ναι. ακριβώς. Ε, σήμερα ε, είδαμε πιο ξεκάθαρα από ποτέ μια προσπάθεια ανοίγματο και προ τον αραβικό κόσμο. Mm -hmm. Η Αίγυπτο, ναι, ε, είναι, είναι κοντά μα σε, σε αυτή την ιστορία 100%. Έστειλαν και την επιστολή στον ΟΗΕ. Σήμερα όμω είδαμε τον Νίκο Δένδια να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και να παίρνει και από εκεί μία συμμαχία. Ναι. Ε, έλεγα πριν ότι, πως, ότι αυτή η κίνηση στη Λιβύη φέρνει την Τουρκία στην πραγματικότητα μόνη τη. Γιατί από όλο τον αραβικό κόσμο, μόνο το Κατάρ mm -hmm. είναι με την πλευρά τη, όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον τη. Η Αίγυπτος πολύ περισσότερο από όλου, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η Αίγυπτος θα ήταν να έχει ένα κράτο δίπλα τη στη Λιβύη, στα χέρια τη μουσουλμανικής αδελφότητα. Ε, το ευχάριστο είναι ότι εκτό από την διεθνή ας πούμε, αντίδραση και στο εσωτερικό τη χώρα, νομίζω, εδώ στην Ελλάδα. Η κίνηση της Τουρκίας με τη Λιβύη προκάλεσε μια θετική συσπήρωση. Πρώτα απ' όλα προ προκάλεσε μια αποσαφήνιση θέσεων. Γίνεται πιο σαφές τι θέλουμε, ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε και πώς να το κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια κοινή συμφωνία στο ότι πρέπει να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διεθνή πίεση, να κινητοποιήσουμε τις περισσότερες... Συμμαχίε που μπορούμε, πρώτον για να αμυνθούμε απέναντι mm -hmm. στον κίνδυνο να έχουμε περιπέτειες μετά τη συμφωνία με τη Λιβύη, αλλά και επιθετικά για να πιεστεί η Τουρκία στο τέλο του δρόμου, να πιεστεί όσο γίνεται, ή να δεχτεί να πάει τις, τη διαφορά, η φαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη, ή να πληρώσει ένα μεγάλο διπλωματικό ενα μεγαλο διπλωματικο κόστος, επειδή αρνείται να το κάνει. Πόσο πιθανό ε, βλέπει το ενδεχόμενο να καταλήξουμε τελικά να λύσουμε τι διαφορέ μα στη Χάγη. Εγώ ε, είδα με προσοχή σήμερα την πολύ προσεκτική διατύπωση που επέλεξε να κάνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. <Κι> είπε ότι εμεί έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ναι. Θα δούμε αν θα το αποφασίσουμε, θα εξαρτηθεί και από τι διαθέσει που θα επιδείξει η άλλη πλευρά. Δε, δεν δε, το απέκλεισε, δηλαδή. Δεν, το απέ, δε, δεν είναι απλό. Δηλαδή η προσφυγή στη Χάγη δεν είναι ένα απλό θέμα. Αλλά όλο και περισσότερο φαίνεται ότι από την ελληνική πλευρά είναι μάλλον σαφέ και συνενετικά σαφέ ότι αυτό είναι ο δρόμο. Αυτή είναι η, η οδό που πρέπει να mm -hmm. ακολουθήσουμε. Το αν θα πιστεί η Τουρκία, αν θα πιεστεί η Τουρκία να το δεχτεί, αυτό είναι ένα άλλο, είναι ένα άλλο ερώτημα. Η, η, η Τουρκία. Αρνείται τη χάγη από το 1975 ε, και την έχει αρνηθεί πάρα πολλές φορές. Η πίεση πρέπει να ασκηθεί, Ή ώστε, να υποχρεω... ώστε είτε να υποχρεωθεί να πάει, είτε το διπλωματικό και πολιτικό κόστος της άρνησης να είναι όσο γίνεται να μεγαλύτερο. Να Μάλιστα, Παύλο, ευχαριστούμε πολύ.